Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. 350.000 ευρώ κατόρθωσε να αποσπάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποκαταστάσει ζημιών από την κακοκαιρία ο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαρίνο Γαρνέλη, τον οποίο έχουμε κοντά μα. Κύριε Γαρνέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 350.000 ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό και νομίζω ότι είστε μεταξύ των δύο πρώτων Δήμων που πήρατε τόσο μεγάλο ποσό για αποκαταστάσεις ζημιών. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το ποσό είναι με τα σημερινά δεδομένα τεράστιο. Mm -hmm. Το πήραμε κατόπιν ε, εντόνων ετοιμάτων μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο ευχαριστούμε για την ικανοποίησή του του αιτήματο δηλαδή, και αφού επισκεφθήκαμε την, το Υπουργείο κάτω επανάληψη. Αφορά τις πληρωμές των μηχανημάτων, τα οποία εργάστησαν επί 6 μήνες, από το Δεκέμβριο του, 2000, του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, Α, στην αποκατάσταση των α, ζημιών που είχαν προ, προκληθεί από εκείνες τις α, θεομηνίες, τις αξέχαστες. Θα πρέπει να σας πω ότι τώρα έχουν γίνει και άλλες α, καταστροφές από τις καιρικέ συνθήκες και Άρα, έχουμε κάνει νέα δελτία mm -hmm. καταγραφής ζημιών, τα οποία θα υποβάλουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουν και αυτά την τύχη που είχαν τα προηγούμενα, δηλαδή θα ικανοποιηθούν από πλευρά ε, χρηματική ενίσχυση από το Υπουργείο. Κύριε Δημαρχέ, όπω είπατε και λίγο πριν, τι προηγούμενε μέρε είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα επίση στην περιοχή μας, με χιόνια και έντονε βροχοπτώσει. Ε, ενημερωθήκαμε, είχαμε μιλήσει και τηλεφωνικά, όσον ναι. αφορά και τι καταπτώσει ε, στο εθνικό δίκτυο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Με αυτά... Α, και η χενοστιβάδα στην τοπική κοινότητα καταράκτη, η οποία δημιούργησε πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυψης. Ναι, ναι. Ε, θα σας πω και για τη χενοστιβάδα, αφού σας κάνω μια γενική ανασκόπηση Σωστό. της καταστάσεως. Προχθές το απόγευμα είχα πάει στην α, περιοχή του Μακρύ Καμπουλεπιανών, όπου ο τοπικός εφημερίος μου, υπέ, μου υπέδειξε μία περιοχή στην οποία γίνονται συνεχώς κατακριμνήσεις και πέφτουν συνέχεια μπάζα και χωμάτινοι όγκοι επί του οδοστρώματος. Η περιοχή βέβαια ανήκει στη δικαιοδοσία της ε, περιφερειάς ε, της Άρτης η οποία έχει ε, μέχρι τώρα αποκαταστήσει τη ζημιά τρεις φορές, στο ίδιο σημείο, Λάχι, πετώντας ναι. κάθε φορά εκατοντάδες τόν, ε, πως το λένε κυβικά αλλά αυτό δεν λύνει το θέμα, έτσι, διότι από ό,τι είδα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αύριο μεθαύριο με μια έντονη βροχόπτωση να πέσει ολόκληρο το κομμάτι αυτό, οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει και εύχομαι εκείνη τη στιγμή να μην είναι κάποιο να περνάει από κάτω, διότι οπωσδήποτε η μοίρα του δεν θα είναι καλή όταν του έρθει από πάνω ένας τόσο μεγάλος όγκος χωμάτινων. Πληροφορήθηκα όμως και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Δήμαρχε ότι η περιφέρεια προχωρά. Στην ε, δημιουργία σειρμάτινου, στην τοποθέτηση σειρμάτινου δικτύου στο επαρχιακό δίκτυο, ω το βουργαρέλι. Ναι. Που σημαίνει ότι αλήθεια. αυτό θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα Εύχομαι που έχουμε. Εύχομαι να είναι όπω τα λέτε. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα που λέτε. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια, το βλέπει ο κόσμο που περνάει. Ε, κάνουν ένα είδο α πούμε ζαρσανέτ, mm -hmm. υποτυπώδου ζαρσανέτ, με την τοποθέτηση σειρμάτινων πλεγμάτων, εκεί που έχουμε συνεχή πτώση λίθων. Ελπίζουμε όταν τελειώσει το έργο ότι θα φανεί η αποδοτικότητά του. Ναι. Να το δούμε όταν τελειώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ καλό. Αυτό είναι αλήθεια. Όσον αφορά τώρα τη χιονοστιβάδα, ήταν ένα τεράστιο όγκο χιονιού πάνω από το καταράκτη, από τι πηγέ του καταράκτη, ο οποίο ξεκόλυσε φυσικά εφόσον οι καιρικέ συνθήκε βελτιωθήκαν και έπεσε, έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να καταστρέψει μια υδρομάστευση την οποία είχαμε να καταστρέψει το δίκτυο από, τη, από την Καστανιά, από την Πηγή Καστανιά, το χωριό να έχει μείνει χωρί νερό, να καταστρέψει μια γέφυρα την οποία προ διετία, πέρυσι, πρόβληση, την είχαμε φτιάξει και η οποία οδηγεί προ το τουριστικό περίπτερο. Περιμένουμε να λιώσει το, το χιόνι για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε ακριβώ τι ζημιέ που έχει προκαλέσει αυτή η χιονοστιβάδα. Θα ήθελα εδώ να παρακαλέσω του διάφορου θεατέ και επισκέπτε να μην πλησιάζουν σε εκείνο το σημείο, διότι δεν είναι παράξενο εκεί που κάθονται και κοιτάνε τι έχει κάνει η χιονοστιβάδα, να του έρθει μια άλλη χιονοστιβάδα στο κεφάλι από πάνω και να έχουν και αυτοί πρόβλημα τεράστιο, να έχουμε θύματα και ανθρώπινε ζωέ. Ε, νομίζω ότι. Πάντως, η ζημιά όσον αφορά την υδροδότηση αποκαταστάθηκε αμέσως mm -hmm. από συνεργεία του Δήμου με επικεφαλής αντιδημάρχους, οι οποίοι πήγαν εκεί. Ε, και έτσι το βασικό θέμα δηλαδή της μη διακοπής σε έχει ρυθμιστεί. Τώρα θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων, μόλις βελτιωθεί ο καιρός, να προβούμε στην πλήρη αποκατάσταση των σημειών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευρά τη οικονομική ε, το λένε, δαπάνη. Είχαμε και είχατε μάλλον και χιονοπτώσει στο Δήμο, κύριε Δήμαρχε, ή μόνο ήταν έντονη βροχόπτωση. Όχι, στην αρχή, στην αρχή ξεκίνησαν όλα με με τη χιονόπτωση, αφού γέμψαν τα βουνά με χιόνια και φαίνονται και από την άρτα δείτε, είναι γεμάτα τα βουνά με χιόνια. Τώρα μετά με τι βροχοπτώσει, ε, σημεία που είναι χιόνι μαζεμένο και από κάτω υπάρχει κενό, mm -hmm. ξεκολλάει mm -hmm. και yeah. κατεβαίνει κάτω σαν χιονοστιβάδα. Αυτή είναι και η έννοια τη χιονοστιβάδα. Μόλι βελτιωθεί ο καιρό, φεύγουν κομμάτια πάγου και ξεκινάνε προ τα πίσω. Προβλήματα ηλεκτροδότηση υπήρξαν. Πολύ μεγάλα. Yeah. Υπήρξαν προβλήματα ηλεκτροδότηση και είχαμε διακοπέ. Τη ηλεκτροδότηση, ξέρετε, μέσα πάνω, όπω και η άρτα, βέβαια. Έχουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι, λόγω του ότι είναι περασμένη ηλικία, έχουν προβλήματα αναπνευστικά, παίρνουν, βάζουν οξυγόνο, οξυγόνο, έχουν τέτοια πράγματα. Βέβαια, πολλοί από αυτού, όσοι μπορούν, έχουν προμηθευτεί γεννήτρε, τι οποίε βάζουν σε λειτουργία, αλλά δεν λύνεται το θέμα έτσι. Ευτυχώ που τα συνεργεία τη ΔΕΗ και τα συνεργεία τα δικά μας, όσον αφορά την αποκατάσταση τη διέλευση προ προς, προς τι ζημιέ, κάνανε δουλειά άμεση. Αμέσω. Δηλαδή, πηγαίναμε εμεί, καθαρίζαμε τον, τον ξανά, δρόμο, ξανά, ερχόταν η ναι. ΔΕΗ, το αποκαθούσε τη ζημιά. Αλλά και πάλι αυτά είναι χρονοβόρα. Δεν, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι αυτέ οι ζημιέ δεν αποκαθίστανται αμέσω. Διότι είναι πρώτα πρώτα να δούμε πού είναι η βλάβη, έτσι, να δούμε πού, σε ποιο σημείο είναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται μία βλάβη ξέρουμε ακριβώ πού είναι. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε. Να δούμε τι χτύπησε ο κεραυνό, τι ζημιά έκανε ο κεραυνό και πώ μπορεί να φτιαχτεί. Ύστερα είναι και το άλλο ότι κόβονται δέντρα από τον αέρα, από τι κακέ καιρικέ συνθήκε, πέφτουν επί των ε, σειρμάτων τη ΔΕΗ και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε, έχουμε ένα θέμα δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό. Τα βάση, τα δικά μα, ε, μα δημιουργούν τέτοια θεματάκια από πλευρά κοπή σειρμάτων. Α ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, αν και είμαστε. Ναι, τώρα έχουμε καλό καιρό απάνω, δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή και όσο βαστήξε αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε πλήρω τι ζημίε. Όσο... Ε, τώρα, άμα ξανάρθουν πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα, πάλι εδώ είμαστε εμεί να κάνουμε τη δουλειά μα. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Δημαρχέ, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δύο στρατιωτικοί γιατροί στελεχών περιφερειακά ιατρία και το αίτημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων είναι ε, για άλλου ακόμη δύο γιατρού. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Εθνική Αμήνη, ο Υφυπουργό και ο Υφυπουργός δείξανε μια ευαισθησία πραγματικά αξιέπαινη πάνω σε αυτό το θέμα και με κοινή του απόφαση τοποθέτησαν δύο στρατιώτε γιατρού ε, ε, στα αγροτικά ιατρία του Αθαμανίου, όπου είχε προπάρξει στρατιώτη γιατρό, είχε ναι. εφαρμοστεί δηλαδή το πρόγραμμα πιλωτικά. Ναι. Είδαν ότι απέδωσε πάρα πολύ και τώρα το συνεχίζουν. Και στείλαν και έναν στην Κυψέλη. Εμεί, αφού του κάναμε μια ευχαριστήρια επιστολή και του ευχαριστούμε για αυτό το οποίο κάνανε, του συγχαίρουμε για την ε, επιτυχία που είχε το πρόγραμμα αυτό. Του παρακαλούμε παράλληλα, εάν μπορούν, που πιστεύω ότι μπορούν, να στείλουν ακόμα δύο αγροτικού γιατρού, ε, στρατιώτε, οι οποίοι παράλληλα με τη θητεία τη κάνουν και τα το αγροτικό του. Δηλαδή, για mm. του στρατιώτε είναι κάτι πάρα πολύ καλό, το καταλαβαίνετε αυτό, στα αγροτικά γιατρία των Θεοδωριάνων, που είναι απομονωμένο χωριό και το καλοκαίρι μαζεύει πάνω από 3.000 κόσμο, επισκέπτες και ντόπιου. και στο χωριό των Λεπιανών, το κοινότητα Λεπιανών, όπου όπως θα ξέρετε υπάρχει ένα, μια πλήρης υγειονομική μονάδα, ε, η οποία είναι στελεχωμένη από, είναι το λένε, ε, τακτοποιημένη από πλευράς μηχανημάτων, έχει όλα τα μηχανήματα και έχει και κατοικία για τον ε, γιατρό μέσα στο, στο ιατρείο. Αυτό συμβαίνει και η σταθοδόριανα. Υπάρχει δηλαδή η υποδομή για να μείνει ο γιατρός ώστε να μην ψάχνει γύρω γύρω να βρει που να μείνει κτλ. Ο Δήμος παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση, οποίος, όπως και στα άλλα γιατρία έκανε, Οποιεδήποτε ελήψει έχει, μα είτε είναι σε κομπιούτερ, μα είτε είναι σε καλωριφέ, είτε είναι σε αφηγραντήρε, είτε είναι σε φουρνάκια με τα οποία οι γιατροί θα κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε κλπ. Και και να του σε εκτυπωτέ, να το ικανοποιήσει. Το έχει κάνει ήδη αυτό ο Δήμο και θα το κάνει και στα άλλα γιατρία. Ελπίζουμε, για να μην πω ότι είμαστε σίγουροι, ότι τα Υπουργεία, οι Υπουργοί και τη ε, ε, Υγεία. Και τη και της Εθνική Άμυνα θα το καταλάβουν αυτό, θα το ε, κατανοήσουν και θα μας ενισχύσουν με αυτού του στρατιώτε που ζητάμε. Πάμε τους... τώρα σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Και αυτό ε, είναι η αξιολόγηση από το ΚΕΦΙΜ, κύριε Δημαρχέ, όπου ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων έρχεται ε, στην πρώτη δεκάδα σε πανελλήνια κατάταξη. Να πούμε ότι τα σημεία που αφορούν την αξιολόγηση είναι η αποδοτικότητα του Δήμου, είναι η οικονομική διαχείριση, είναι ναι. οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών. Μάλιστα. Ε, αυτό που θα πω τώρα το αφιερώνω σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ή δεν βλέπουν το θετικό αποτέλεσμα, που έχει παραχθεί στο Δήμο κατά την πενταετία της διοικής θεούς μας ή σε αυτούς τους λίγους οι οποίοι δεν θέλουν να το δουν. Λέει μία σοφή, λέει μία σοφή ρίση ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλος τυφλός από εκείνον που δεν θέλει να δει. Για να το μάθουν όμως οι υπόλοιποι που θέλουν να δουν, και να καταλάβουν τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια και να μην ακούνε τους διάφορους που γυρίζουν από καφενείο σε καφενείο και λένε ανοησίες. Εδώ θα σας πούμε στοιχεία, τα οποία δεν τα βγάλαμε εμείς. Τα έβγαλε το κεφί το οποίο είναι ένα Ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί τους Δήμους και μετράει γενικά την αποδοτικότητά τους. Είναι ε, ο πολιτικός δείκτης αποτελεσματικότητας των Δήμων, mm -hmm. ο οποίος έχει διάφορες Μέτρους, έτσι. Στην αρχή, μου είπατε για την συνολική αποδοτικότητα. Στη συνολική αποδοτικότητα, είμαστε πέμπτη, ο Δήμο ο δικό μα, στου μικρού, στου ορεινού και στου νησιωτικού Δήμου. Οι οποίοι δεν είναι λίγοι, έτσι. είναι πάρα πολλοί, Βεβαίως. και εμεί είμαστε πέμπτη σε αυτή, σε αυτή την ομάδα των Δήμων. Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, είμαστε πανελλαδικά στην πέμπτη θέση, σκεφτείτε, στην οικονομική διαχείριση, όπου παλιά γινόταν διασπάθηση του δημόσιου χρήματο όπου έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όπου, όπου βλέπαμε πολλές φορές στην στη, στη πραγματικότητα, δηλαδή να, να ξαναπέζεται το παραμύθι ο αλήμπα Μπαμπάς και 40 κλέφτες, έτσι. Αυτά είναι γνωστά, έχουν γίνει στις, σε, σε, πάρα πολλούς δήμους, έχουν γίνει έρευνες, πράγματα, ιστορίες, έχουν πάει δήμαρχοι φυλακοί, τα γνωρίζετε. εμει ναι. Εμείς έχουμε έρθει πέμπτη, πέμπτη πανελλήνια και οι δήμοι είναι πάνω από 300, στη σωστή διαχείριση της, στην οικονομική διαχείριση του Δήμου. Και τρίτη, στους μικρούς μειονεκτικούς, ορεινούς και νησιωτικού Δήμους. Και το τελευταίο, όσον αφορά τα έργα υποδομής, γιατί είναι ορισμένοι, ε, πώς να του χαρακτηρίσω τώρα, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν εννοούν να καταλάβουν και δεν εννοούν να παραδευτούν ότι επί των ημερών μα γίνανε τόσα έργα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Το λέω και φαίνονται τα έργα γιατί τα έργα δεν κρεμίζονται. Δεν είναι ότι πέρασε με κόκκινο, δεν πειράζει, το ξέχασαν όλοι. Είναι κάτι το οποίο μένει. Σε αυτό λοιπόν τα έργα τη υποδομή ε, και στι επενδύσει, ο Δήμο μα έχει έρθει 8ο πανελλαδικά. Πανελλαδικά, δηλαδή στου 300 και Δήμου, είναι 8ο ο Δήμο okay. μα. Mm Και 5ο στου μικρού και νησιωτικού Δήμου. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια του υπαλλήλου οι οποίοι συνέβαλαν με τη δράση του, αυτού του ελάχιστου υπαλλήλου, οι οποίοι συνέβαλαν με τη δράση του και με την αποδοτικότητά του στο να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά όμω τα αποτελέσματα δεν έρχονται μόνο από την εργασία των υπαλλήλων. Έρχονται και πρωτίστω ίσω από το συνεχή έλεγχο, τη συνεχή πίεση και τη συνεχή δραστηριότητα των ερετών και κυρίω του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των υπολείπων που είναι εκεί μέσα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό, αυτή η στατιστική η οποία βγήκε αποτελεί για μας, για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους του, όλο το συνδυασμό, έναν τίτλο τιμής, έναν έπαινο, πραγματικά έναν έπαινο. Δεν κοίταξα, δεν με ενδιαφέρει και να κοιτάξω που σε ποια θέση είναι άλλη δήμη της Υπήρου κλπ. Δεν ασχολήθηκα. Αλλά μόνο αυτό το οποίο βλέπω για το Δήμο μου, με έχει κάνει εξαιρετικά υπερήφανο. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι. Καταλάβετε τι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Δήμος μας, επί των ημερών μας, πέταξε. Πέταξε κυριολεκτικά. Αν θέλετε να συνεχίσει να πετάει, ξέρετε τι θα κάνετε όταν θα έρθει η ώρα. Αυτή η πραγματικότητα. Κύριε Δημαρχέ, ε, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τι γίνεται με το πάρκο δραστηριοτήτων στα Θεοδόρια, να προχωρούν οι διαδικασίε για ναι. το έργο αυτό. Λοιπόν, να σα πω. Όσον αφορά τη δική μας, το δικό μα ε, κομμάτι, ε, κομμάτι τη ε, σύμβαση, έχουμε τελειώσει από πολύ πάρα πολύ καιρό και το έχουμε υποβάλει. Ε, Προχθέ. Έμαθα ότι υπογράφονται και τη σύμβαση με, την, με το μελετητικό γραφείο των Ιωαννίνων, θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω γραφεία κτλ., γιατί θα είναι μια διαφήμιση ε, που δεν επιτρέπεται, ώστε να γίνει οριστική μελέτη και να προχωρήσουν. Ο προπολογισμό είναι 6 εκατομμύρια, όπω έχουμε πει και άλλη φορά, και mm. έχω την εντύπωση ότι μέσα στον χρόνο θα προχωρήσει και αυτό το πράγμα. Μέσα στον χρόνο. Έτσι. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας πω. Έχουμε προχωρήσει την ανάθεση της κατασκευής μνημείου για τους πεσόντες πατριώτες μας από τον Καταράχτη κατά την επιδρομή των Γερμανών το 1943. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Καταράχτη σαν μαρτυρικό χωριό. Έχει βρεθεί η θέση. Και θα προχωρήσουμε, τώρα θα το πράσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε, να προκηρύξουμε την, την κατασκευή αυτού του μνημείου, yeah. το οποίο θα είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή, για την περιοχή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά σας το λέω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ευτυχώς που τα αποτελέσματα φαίνονται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και για, για άλλα χρόνια ακόμα, γιατί αυτά τα μηνύματα έχουμε από τον κόσμο. Μάλιστα. Κυρία δημάρχη, να σα ευχαριστήσω θερμά για την και παρουσία σα. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε για να επικοινωνήσω με του Δημότε μου και όχι μόνο.